Γεια σας, ζουμπούλια μου, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, εύχομαι να είσαστε όλοι και όλες καλά. Είναι ένα διήμερο vlog, παραμονή πρωτοχρονιάς και ανήμερα. Γεια! Αρχιμηνιά και αρχιχρόνια, ψήλη μου δέντρο λιβάνια. Στη γη να περπατήσει και να μας καλωσορίσει. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Και του χρόνου. Και του χρόνου σας είπαμε και τα κάλαντα, γιατί εννοείται ότι το βίντεο μας άρχιζε με τα κάλαντα. Με τους ζωαλιστικούς ανθρώπους. Βέβαια. Βγήκαμε, είπαμε τα κάλαντα το πρωί. Και τώρα... τώρα έχουμε έρθει στο σπίτι. Γίνεται αυτό εδώ το βαρτελό. Επίσης στο σπίτι γίνεται ο κακός χαμός. Θέλω, δε το παιδί μου το μικρό, έχει πετάξει όλες τις κονσέρβες πίσω. Αυτό γίνεται με την Μπέμπα. Ζήτω η τρέλα! Έτσι. Ζήτω η τρέλα, έτσι παιδιά! Να λέτε, ζήτω η τρέλα, ζήτω η τρέλα. Αυτό, εντάξει, θα αφήνω και τα λέμε συνέχεια, γιατί δεν το έχουμε. Και μου ζουμπουλάκια μου, ετοιμάζω μία σαλάτα για το βράδυ. Το βράδυ θα πάμε να φάμε στη θεία μου, να αλλάξουμε και χρόνο. Κοινωνά της Μπέμπας. Εκεί μαζευόμαστε κάθε χρόνο σχεδόν. Εδώ βράζω μακαρόνια, γιατί θα κάνω μακαρόνια σαλάτα. Και μέσα θα βάλω πάριζα, τουράκι, ντοματούλα, πεπεριές και θα κάνω και μία σως με μαγιονέζα, μουστάρδα και λίγο κέτσαπ και θα ρίξω και καλαμπόκι. Οπότε πάμε σιγά σιγά να κάνουμε τη σαλάτα, να κόψουμε τα υλικά, να τα βάλουμε όλα εδώ και στο τέλος από πάνω θα πούν τα μακαρόνια για να τα ανακατέψουμε. Τώρα να σας δείξω πώς κόβω τα σαλάμι σε κομματάκια. Όλα κομματάκια, ψιλοκομμένα θα τα κόψω, ζουμπουλιά, τόσο δουλειά, όλα, και ντομάτα και πιπεριές και όλα. Πάω να τα κόψω, να τα πετάξω μες στο μπασίνα ή αλλιώς λεκάνη ή αλλιώς μπολ ή αλλιώς πείτε το όπως το λέτε. Τα μακαρόνια βράζουν, θα ανοίξω και τον απορροφητήρα τώρα για να γεμίσουμε υδρατμούς, οπότε σας αφήνω και τα λέμε συνέχεια. Θα να βάλω. Έχω βάλει εδώ όλα μου τα λαχανικά, τα μακαρόνια βράζουν ακόμα και πάμε να σας δείξω πώς θα κάνω τη σως. Θα βάλουμε αρχικά μαγιονέζα, θα βάλω όλο το βάζο, ένα βάζο δηλαδή. Αν δεν θέλετε μαγιονέζα μπορείτε να το κάνετε. Τώρα η Μπέμπα βλέπει το φαΐ και γι' αυτό κλαίει. Δεν τρώγεται αγάπη μου αυτό. Άμα δεν θέλετε μαγιονέζα μπορείτε να βάλετε γιαούρτι. Βάζουμε ένα βάζο μαγιονέζα. Μετά θα βάλουμε περίπου 4 κουταλιές της σούπας κέτσαπ, στο περίπου. Θα ρίξουμε
2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, αλατάκι, και πιπεράκι, από λίγο αλάτι και πιπέρι. Και απλά ανακατεύουμε. Αν έχετε πίκλες, εγώ δεν έχω, αγκουράκι τουρσί δηλαδή, ρίχνετε και αγκουράκι. Και αυτή είναι η σως μας. Αυτή είναι η σως μας, ένα μπολάκι τέτοιο. Για αυτή τη λεκάνη, έτσι παιδιά, για αυτή την καμπάθα. Που είναι μισό κιλό μακαρόνια, 300 γραμμάρια πάριζα, 3 μεγάλες πιπεριές, 1,5 ντομάτα, τυρί. Και το τυρί δεν το έχω ρίξει όλο γιατί περιμένω να βγουν και τα μακαρόνια. Αυτά είναι για αυτή την ποσότητα. Τώρα αν κάνετε πιο λίγο θα βάλετε πιο λίγο, αν κάνετε περισσότερο θα βάλετε περισσότερο. Άντε για πάμε να δούμε. Ζουμπουλάκια μου, ζουμπουλάκια μου, έχω ετοιμάσει τη σαλάτα, είναι έτοιμη. Η Παναγιωτούλα προσπαθεί να με βοηθήσει να μαζέψουμε. Έχω ένα σπίτι μπάχαλο. Τάισα τα κορίτσια, κοιμήθηκαν, τώρα έχουν σηκωθεί. Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Μωρά, δεν με βοηθάει η Παναγιωτούλα. Τσάντα, τσάντα, τσάντα. Κοίτα, τσάντα. Ναι, ναι, Παναγιωτούλα. Παντού παιχνίδια, πεταμένες κονσέρβες, γιατί παίρνει μπέμπα και τη σκορπάει, έχει όλο το σπίτι. Μέχρι και τη ρόμπα μου. Και λέω, πώς θα μαζευτώ. Δεν θα μαζευτώ ποτέ, έτσι θα με βρει ο καινούργιος χρόνος. Άνω κάτω. Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται. Μέχρι και τη φόρμα του κέικ για τα κεκάκια την έχει φέρει εδώ η κοκόνα, η μικρή. Εκεί βλέπετε ένα γουρούνι, μαθαίνει να οδηγάει. Τέλος πάντων, δεν έχω κοιμηθεί, δεν έχω ξεκουραστεί. Πήγα, πήρα κάτι τελευταία δωράκια, έτσι συμβολικά, στο τζάμπο με την Παναγιώτα. Και... προσπαθώ να μαζέψω. Τι αυτό. Πήρες. Πήγα και πήρα, είπα. Όχι, σου πήρα. Δεν πήγαμε τώρα στο τζάμπο. Ναι. Σου πήρα τίποτα. Ναι, όλα αυτά τα παιχνίδια. Ποια. Όλα αυτά που ξέρεις και τα έχουμε στο αφήσει το μαμάξι. Δεν είναι για μας αυτά, αγάπη μου. Ποιον είναι. Μισό λεπτάκι. Μπουλάκια μου, σμπουλάκια μου, δεν σας έχω ανοίξει καθόλου. Σκούπισα, ξάπλωσα λίγο. Τώρα έχουμε έρθει στη θεία μου. Παίζουν μέσα οι μικρές. Ό,τι μπορώ να σας δείξω θα σας δείξω. Κουραστική ημέρα και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Κουράγια και ντουχές ελάχιστες. Εντάξει, δεν πειράζει. Και αυτά. Πίνω λίγο καφεδάκι τώρα έτσι να τονωθώ. Δεν καφέινε. Θα μου πεις ρίο αν θες τονώσει δεν καφέινε. Που ξέρεις καμιά φορά δεν ξέρεις. Μπορεί. Και αυτά πλέτε μπουλάκια μου, έχουμε μαζευτεί εδώ οι θείοι και αυτά. Τα μικρά παίζουν μέσα, οπότε θα τα πούμε συνέχεια. Είναι πολλά, καλή χρονιά, δεν φαίνομαι καθόλου. Ζουμπουλάκια μου, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, η υγεία και η ευτυχία σε όλους. Η ώρα είναι 2:30. Φύγαμε από τη θεία μου κατά τις 1:30. Μέχρι να κοιμήσω τα μικρά να μαζευτούμε, η ώρα πήγε 2:30. Εδώ στο χώρο γίνεται ο χαμός.
Έχουμε τα δώρα που μαζέψανε τα παιδιά. Από τη θείς μου, από τα ξαδέρφια μου. Πάμε να σας δείξω τι δωράκια είναι. Εν τω μεταξύ και εγώ δεν τα έχω δει όλα, γιατί γινόταν ο χαμός με 4 παιδιά. Ήμασταν 4, 6, 8, 10, 12 μεγάλοι και 4 παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε τι πανικός γινότανε. Το φλουρί εντωμεταξύ έπεσε ανάμεσα στα δύο μωρά, το Σταύρο και την Μπέμπα. Ο Σταύρος είναι της ψαδέρφης μου, της Ανδούλας, που είναι και νονά της Μπέμπας. Και έχουν 2 μήνες διαφορά και έπεσε ακριβώς στη μέση. Πάμε να σας δείξω τα δωράκια. Αρχικά η νονά της Μπέμπας πήρε για την Μπεμπούλα αυτό εδώ το κολανάκι, που έχει και αυτήν εδώ την ωραία τη λεπτομέρεια, με αυτήν εδώ την μπλουζίτσα. Και τη πήρε και αυτό εδώ που δεν το έχουμε ανοίξει. Εντάξει, είναι ένα τύπου τάμπλετ με παραμυθάκια, με ιστοριούλες, με τέτοια πράγματα. Οπότε θα χαζέψουν τα μικρά σίγουρα. Για την Παναγιώτα, που το σίγουρο είναι ότι θα το χαρεί πολύ η Μπέμπα, γιατί την αρέσει πάρα πολύ. Είχα κι εγώ 1-2 τέτοια και έπαιζε μόνο η Μπέμπα. Είναι αυτό εδώ το πινακάκι που ζωγραφίζεις με το μαγνητικό στυλό, τέλος πάντων. Η ξαδέρφη μου η Ανθούλα πήρε στην Παναγιώτα αυτό εδώ το παιχνίδι γκρινιάρι φιδάκι, που σίγουρα θα το χαρούμε. Η Παναγιώτα δεν έχει μάθει να παίζει πολύ με παιχνίδια, επιτραπέζια και αυτά, γιατί βαριέται να μετράει. Οπότε τώρα κιόλας που θα πάμε και δημοτικό σιγά σιγά, είναι καλό, θα τη βοηθήσει και να μάθει και μαθηματικά και τα λοιπά. Εγώ την πήρα αυτό εδώ για να το ανοίξουμε εκεί. Αυτό εδώ το πήρε η ξαδέρφη μου, η μάνα μου. Είναι... τι ωραίες παντοφλίτσες. Πολύ ωραίες παντοφλίτσες. Επίσης παιχνίδι που πήρανε για την Μπέμπα με μουσικές, ήχους και τα λοιπά, είναι αυτό εδώ το παιχνίδι που βάζεις του βλάκια, έχει μουσικές, έχει αυτό εδώ το τύπο πιανάκι και αυτό. Πιστεύω θα ασχοληθεί πολύ η Μπέμπα και με αυτό. Επίσης για την Μπέμπα τη πήρανε και αυτό εδώ το μωράκι. Έχει κλαίει κιόλας, κάνει και ήχους. Για την Παναγιωτούλα τη πήρανε αυτό εδώ το σετ με τα ρουχαλάκια για τις κούκλες. Πιστεύω θα το χαρεί. Επίσης πήραν στην Παναγιώτα κάτι χρυσόστονες, κάτι τέτοιου τύπου για τα νύχια και τα λοιπά. Για την Μπέμπα την πήρανε και αυτά εδώ τα τουβλάκια που είναι, που φτιάχνει τέλος πάντων ένα σπιτάκι, ένα αυτοκίνητο, δεν έχω καταλάβει.
και αυτό. Στην Παναγιώτα πήραν αυτό εδώ το Playmobil της Barbie. Νομίζω Playmobil είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, φαντάζομαι. Και για την Μπέμπα τις πήρανε και αυτά εδώ τα κουζινικά. Είναι μια καλή ευκαιρία να μην παίζει με τα δικά μου τα κουζινικά. Οπότε αυτά ήταν έτσι τα δωράκια που μαζέψανε. Επίσης η ξαδέρφη μου πήρε και σε μένα κάτι. Φαντάζομαι μια κονίαζα πρέπει να είναι, έτσι όπως το βλέπω, εκτός και αν είναι κάτι αγιάλι μου κορνίζα. Ωραία. Είναι αυτή εδώ η κορνίζα, ανάποδα, αυτή. Θα βγάλω μια οικογενειακή φωτογραφία όταν γεννηθεί και το μωράκι και θα τη βάλω στο σπίτι. Είναι και καθρέφτης. Οπότε μια χαρούλα. Και εννοείται ότι δεν έχουμε τελειώσει με το άνοιγμα των δώρων, γιατί σε εμάς δεν έχουν ανοίξει τα δώρα τους, τα δώρα του Άι Βασίλη, όπως και δεν έχουν ανοίξει το σπίτι της μάνας μου τα δώρα. Οπότε αναμένουμε να ανοίξουν και αυτά τα δώρα. Καλά πήγε και φέτος. Γιωμίσαμε πάλι ένα σωρό παιχνίδια. Εντάξει, πιστεύω θα τα χαρούμε πολύ. Α, στην Πέπα επίσης πήρα εγώ ένα μωρό που είναι ντυμένο πρόβατο, αλλά δεν ξέρω πού είναι αυτή τη στιγμή. Γιατί το δώσαμε, το ανοίξει και γιατί τα άλλα παιδάκια που είχαν ανοίξει παιχνίδια. Οπότε την δώσαμε να παίξει κι αυτή. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πού είναι. Για να σας πω, να σας το δείξω. Κάπου εδώ θα είναι λογικά ή πέρα στη θεία μου. Οπότε αυτά ζουμπολιά μου. Πάω τώρα να πέσω για ύπνο. Και τα λέμε αύριο το πρωί. Φιλάκια. Περίμενε. Καλημέρα ζουμπουλάκια μου. Καλημέρα. Η ώρα είναι 10:30. Μόλις ξυπνήσαμε. Και πάμε να δούμε. Έχει ασυλής. Παναγιώτα, τι είναι αυτά? Μπήκε. Δεν ξέρω. Δεν θα τα ανοίξετε? Ναι. Είναι του Άι Βασίλη. Μπέμπα. Ευχαριστώ, μαμά, Άι Βασίλη. Μπέμπα, Άι Βασίλης, αγάπη μου. Δώρο για σένα. Σε το δώρο του Άι Βασίλη. Άνοιξε το, έλα. Α, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, τουβλάκια? Τι είναι αυτό, αγάπη μου? Α, το χάρτη δεν το θες. Κοίτα, τουβλάκια. Μπράβο. Για έλα να ανοίξεις και εσύ να δεις τι σου έχει φέρει ο Βασίλης. Τι θέλεις να είναι, Παναγιώτα? Πες μας πρώτα λίγο, τι θέλει να είναι? Τι δώρο θέλει να σου φέρει ο Βασίλης? Μια κούκλα. Ναι, για άνοιξε να δούμε, είναι μια κούκλα. Άνοιξε το όλο, βρε χαζούλα. Πώς θα το καταλάβεις έτσι? Γιατί είναι ανάποδη. Γύρω το κανονικά, ρε Παναγιώτα, γιατί είναι ανάποδα. Τι είναι? Ένα μωράκι. Με πιπίλα που ήθελες. Με πιπίλα. Και αυτό που το τυρές και αυτό που... Ναι. Η Μπέμπα, αυτό, το δέντρο.
Μα να πάω να πάρω και τα άλλα. Θα τα ανοίξουμε όλα. Βγάλει το τελείως το χαρτάκι. Δεν θέλει να το βγάλει τελείως. Έχει και κορδέλα και μπιμπιλίνο, Παναγιώτα, το μωρό σου. Ναι, να μου το πάρει κανένα σήμερα. Όχι, Μπέμπα, δεν είναι δικό σου. Μοιραζόμαστε. Να μου δίνει αυτό το δικό του. Μαμά, θέλω να δείξω. Αυτό. Η Μπέμπα προσπαθεί να σηκώσει το κουτί με το μωρό. Όχι, αγάπη μου, την πιπί του μωρού. Η δικιά σου πιπί, νάτι. Νάτι. Νάτι, πιπί. Θα πάρει την πιπίλα από την κούκλα, ρε παιδιά. Νάτι. Οπότε σας αφήνω να τα ανοίξουμε και τα λέμε συνέχεια. Που λέτε ως μπουλάκια μου, πίνω το καφεδάκι μου και τα μικρά. Εκεί η Παναγιώτα ακούει τα παραμυθάκια, η Μπέμπα παίζει με τα κουταλάκια. Καλά κρατεί το παιχνίδι. Είχαμε μένει και κυκρινή τύπου, εγώ θέλω αυτό. Από ό,τι κατάλαβα πρέπει να παίρνω τα ίδια παιχνίδια για να μην γκρινιάζουν, να έχει καθεμία το ίδιο δικό της παιχνίδι. Γιατί... Να το και το μωράκι αυτό που σας έλεγα χθες το βράδυ. Δώσ' μου λίγο το μωράκι, Παναγιώτα. Που είναι έτσι τύπου κουνελάκι, προβατάκι, τι είναι. Γεια σας. Και έτσι που λέτε, χαμός από παιχνίδια. Μέρα είναι των παιδιών. Καταρχήν να πω χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει, στη Βασιλική, στο Βασίλη και σε όποιον άλλον γιορτάζει. Να είναι πολύχρονος και πολύχρονη, γεμάτη υγεία και ευτυχία. Εμείς τώρα περιμένω τη μαμά μου να πιούμε καφέ και να δούμε τι θα κάνουμε. Ζουμπουλάκια μου, ζουμπουλάκια μου, πήγαμε στη θεία μου, φάγαμε. Και τώρα πάμε μία έκδρομο, πάμε στις κουμπάρους μου στη Χαλκίδα. Θα πάμε σήμερα, θα γυρίσουμε αύριο. Έχω πάρει καφεδάκι, πήγα μόλις, πήρα και λίγα γλυκά από ένα ζαχαροπλαστή εδώ στο δρόμο μου. Είναι εκδρομούλα μας, πάμε τη βολτούλα μας, πάμε στις κουμπάρους μου. Οπότε θα τα πούμε όταν φτάσουμε. Ζουμπούλια μου, τα λέμε όταν φτάσουμε εκεί. Ζουμπουλάκια μου, ζουμπουλάκια μου, έχουμε έρθει σε ένα μπεδότοπο στη Χαλκίδα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε φτάσει στη Χαλκίδα και τώρα έχουμε βγάλει τις μικρές βόλτα σε ένα φανταστικό μπεδότοπο. Θα σας δείξω μόνο απ' έξω πώς είναι, για να καταλάβετε. Κοιτάξτε πώς είναι, έχει έναν μεγάλο Μίκι και ένα Ντόναλτ εδώ. Παιδιά, εντάξει, είναι φανταστικό. Έχω πάθει πλάκα. Εδώ, κοιτάξτε, ένα τεράστιο Μίκη. Και εδώ. Είναι φοβερό. Παιδιά, τι είναι που. Έχει ένα τεράστιο Playmobil. Είσαι με μένα σχεδόν. Εδώ. Φτιάξει εδώ και τη Φάφνη, της Παναγιώτας, Φάφνη. Φάφνη, ναι. Είμαστε στο σπίτι, έχουμε γυρίσει, έχουμε ανάψει και το τζάκι και καθόμαστε εδώ, χορεύουμε. Έχουμε βάλει τραγούδια, χορεύουμε, περνάμε πολύ ωραία. Γιατί, τι θέλει ο νέος χρόνος, αγάπη, υγεία, ευτυχία και χαρά. Χαρά και... Γλεντήστε το, παιδιά. Αυτό, γιατί σήμερα είμαστε και αύριο μπορεί να μην είμαστε. Από εδώ έχω καταλάβει ότι δεν έχω κλείσει ποτέ αυτό το βίντεο. Γυρίσαμε από τη Χαλκίδα. Μας έφερε η Άννα με το Σπύρο, που ήρθαν και μας πήρανε. Και μετά εγώ πήγα για δουλειά κατευθείαν. Είναι βράδυ τώρα που μοντάρω, γι' αυτό και νιστάζω. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι δύο άνθρωποι πολύ ευγενικοί, πολύ καλοί, πολύ πρόσχαροι. Δύο άνθρωποι
που τους έχω μέλει την καρδιά μου και γι' αυτό θέλω και να μου βαφτίσουν το παιδί μου, γιατί ταιριάζουμε, γιατί έχουμε βρει τα πατήματά μας. Και τέτοιες φιλίες καλό είναι να τις ενώνεις και με μία κουμπαριά, με ένα δεσμό αγάπης, γιατί εντάξει δεν υπάρχει πιο ιερός δεσμός από το να γίνεται, να γίνονται κουμπάρι και δεν ενώνει, έτσι. Γιατί είναι δύο πάρα πολύ καλοί άνθρωποι που χαίρομαι που το παιδί μου θα έχει αυτούς τους δύο γιανονούς, την Άννα και τον Σπύρο, όπως έχω επιλέξει και την Μαρίνα για την Ωνάτιλ Παναγιωτούλας, έτσι όπως έχω επιλέξει και την Ανθούλα με το Γιάννη για νονούς της Μπέμπας, έτσι επέλεξα και αυτούς δύο ανθρώπους με το ίδιο κριτήριο, ότι τους έχω μέσα στην καρδιά μου, το ότι βλέπω την αγάπη που δείχνουν ήδη στα παιδιά μου, φανταστείτε πόσο θα δείξουν και στο βαφτιστήρι τους, που το περιμένουν πώς και πώς, γιατί αυτό θέλουν από τον Ονό και από την Ονά, την αγάπη, το σεβασμό, να είναι δίπλα στο παιδί και όχι τα δώρα και τα παιχνίδια. Γιατί τα δώρα και τα παιχνίδια και το απλά να λένε ένα γεια δεν χρειάζεται καθόλου. Ενώ αυτοί το θέλουν πολύ, το θέλω κι εγώ πολύ. Εντάξει, είναι όμορφο να πιέσει ότι οτιδήποτε και να γίνει, ο Νονός και η Νονά θα είναι πάντα δίπλα του. Δηλαδή, οτιδήποτε και να γίνει στη ζωή, θα έχουν και ένα δεύτερο στήριγμα. Όπως έχει η Παναγιώτα την Νονά της, όπως έχει η Μπέμπα τον Νονό της και την Νονά της, έτσι και το νέο μέλος μας θα έχει αυτούς τους ανθρώπους για Νονές και χαίρομαι πάρα πολύ. Οπότε κάπου εδώ, παιδάκια, θα σας αφήσω, θα σας κλείσω. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι το 24 να φέρει υγεία πάνω απ' όλα σε όλους μας, στις οικογένειές μας, τα παιδιά μας και έτσι που λέτε. Οπότε σας αφήνω, σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!